Λοιπόν, έχει κάνει μια δήλωση εδώ στην εκπομπή μας ο γνωστός τραγουδιστής, ο κύριος Παϊτέρης. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τι λέει ο Βασίλης Παϊτέρης. Κύριε Βασίλη, ένα παιδί 17 ετών έχασε τη ζωή του. Ένα δυσάρεστο γεγονός. Αν μας πείτε δύο λόγια για αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο παιδί που έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό το πράγμα που θα καταλήξει με τους αστυνομικούς δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ έχω βάλει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία δύο φορές για αυτή την εικόνα που επικρατεί στην Ελλάδα μας, αλλά δυστυχώς ο νόμος του Συντάγματος δεν δουλεύει για τους Έλληνες Ρωμά. Δεν δουλεύει γιατί πρέπει να πάνε τα παιδιά σχολείο. Όταν δεν έχει ακόμα ούτε ταυτότητα, γεννιέται στο χώμα και δεν έχει ταυτότητα ακόμα, δεν έχει ληξιαρχή πράξη ενίσως, αυτό το παιδί παντρεύεται 12 και 15 χρονών. Στα 20 του χρόνια έχει 3-4 παιδιά, πάει να βρει δουλειά, δεν του δίνουνε, δίνουν στο ξένο και καλά κάνουν, άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν μπορεί να είναι τόσο άγρη η αστυνομική απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Είναι Έλληνες, μη κακό, αν γίνει κάποιο τώρα, μη γίνει. Εμείς θα βάλουμε τα σίδια μας μπροστά, πηγαίνουμε στο στρατό, είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι ρε παιδιά. Δηλαδή τι θα το κάνουμε να πούμε Ισραήλ και Χαμάς, εκεί πάει, εκεί θα καταλήξουμε. Δεν χρειάζεται άλλο αίμα να χυθεί. Μάλιστα, ενωτικός όπως πάντα ο κύριος Παϊτέρης. Τρεις νεκρούς, ναι. Μέσα σε 1,5 χρόνο. Καμίνια, 19 ετών, Θεσσαλονίκη, 17, Λεοντάρι, 17. Μάλιστα.